δόνεις οι άνθρωποι, αυτοί έζησαν αυτό που ζούμε εμείς τώρα. Ακριβώς, ναι. Αυτή λοιπόν η δόνηση είναι λίγο πολύ παρόμοια σε μέγεθος με αυτή που είχαμε στην Τουρκία, αλλά έχει χαρακτηριστικά τα οποία μοιάζουν με τους σεισμούς του Νοτίου Αιγαίου. Μια τρομακτική προσομοίωση παρουσίασε η ΕΡΤ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Εμείς είμαστε ακριβώς πάνω στο επίκεντρο. Στην ουσία θα νιώσουμε μια δόνηση όπως την ένιωσαν οι κάτοικοι στην περιοχή. Είναι αυτό που αρχίζει τώρα, Χριστίνα και Κώστα. Είναι. Αλλά. Είναι σοκαριστικό για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Ο καθηγητής Χαράλαμπος Φασούλας και η ομάδα του προσομοίωσαν το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ της Ταϊβάν. Να μας δείξει όμως ο κύριος Φασουλάς, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, ποια πρέπει να είναι η αντίδρασή μας σε κάτι τέτοιο. Τι πρέπει να κάνει κάποιος που είναι και κάθε μαθητής. Ναι. Εμείς το βιώσαμε με ασφάλεια και το βιώσαμε και δεύτερη φορά γιατί κάναμε πρόβα. Παρ' όλα αυτά έχω ανατριχιάσει. Ναι. Ο σεισμός στην προσομοίωση ήταν 20 φορές μικρότερος από το σεισμό που βίωσαν οι άνθρωποι στην Τουρκία και τη Συρία. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να αντιδράσουμε όταν θα έρθει. Ξεκινάει απότομα. Ναι, ξεκινάει απότομα. Άρα αυτό θα πρέπει να είναι μια κίνηση προστασίας που θα γίνεται αυτόματα, ασυναίσθητα. Και καλό είναι, στην Ελλάδα έχουμε πολλούς σεισμούς που γίνονται μικροί, σε κάθε ένα τέτοιο μικρό σεισμό να εφαρμόζουμε τα μέτρα προστασίας, έτσι ώστε αν χρειαστεί σε μεγαλύτερο να αντιδράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Είναι. Αλλά. Είναι σοκαριστικό για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Πόσο δε μάλλον να το βιώνεις όπως εσύ, Φανή.